Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως είπα και στην αρχή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, έχω την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο της Γιώργης Τηλεόρασης τον κύριο Μάρκο Ντελα Πούπα. Είναι ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνοϊταλικού Επιμελητηρίου της Θεσσαλονίκης. Σινιόρα Ντελα Πούπα, benvenuto a Salonico, benvenuto a Γιώργη Τηλεόραση. Grazie mille, ευχαριστώ πολύ και καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να το πω, να το εκμυστηρευτώ ότι τρέφω μια ιδιαίτερη αγάπη για την Ιταλία. Συνολικά έχω ζήσει ένα διάστημα της ζωής μου στην Ρώμη, στην πρωτεύουσά σας. Οπότε, για μένα η Ιταλία γενικά έχει μια ξεχωριστή θέση στη ζωή μου. Θα ήθελα όμως να μου ξεκινήσετε εσείς λίγο το δικό σας ιστορικό και να μου πείτε καταρχάς γιατί μιλάτε τόσο καλά ελληνικά, κύριε Ντελα Πούπα. Τουλάχιστον προσπαθώ να μιλήσω. Μιλάτε πολύ καλά ελληνικά. Μιλάτε πολύ καλά ελληνικά. Βρίσκομαι εδώ στη χώρα σας, συγκεκριμένα εδώ στη Θεσσαλονίκη, εδώ και 21 χρόνια. Από το 1996 είχα σχέση με μια Ελληνίδα, την οποία στο 2013 έγινε η γυναίκα μου, παντρευτήκαμε. Και τότε από το 2000 που ήρθα, το Μάιο του 2000 που ήρθα εδώ, η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη πόλη μου μετά την Βενετία, που γενικά προέρχομαι. Από πού προέρχομαι, ναι, κατάγομαι. Άρα, ερωτικός μετανάστης. Ερωτικός μετανάστης, μας λένε έτσι. Δεν ξέρω αν έχετε αντίστοιχη φράση στα ιταλικά, αλλά εμείς το έχουμε έτσι. Migrante d'amore, αλλά υπάρχει κάτι τέτοιο. Αλλά είναι από τα πρώτα πράγματα που έχω μάθει από τότε που ήρθα στην Ελλάδα. Οπότε το ξέρετε καλά. Ξέρω πολύ καλά. Και είστε στη θέση του Γενικού Γραμματέα από πότε, κύριε Ντελα Πούπα? Εγώ μπήκα στο επιμελητήριο το 2004, σαν βοηθός, βίτσε, δηλαδή αντι Γενικός Γραμματέας του πρώην δικό μου συνάδελφος. Από το 2008 έχω λάβει τη θέση του Γενικός Γραμματέας. Τότε δηλαδή είναι 13 χρόνια που βρίσκομαι τώρα σε τέτοια θέση. Ωραία. Θα ήθελα να κάνουμε μια μικρή αναδρομή, αν θέλετε, σινιόρα Ντελα Πούπα, να δούμε ακριβώς τι προσφέρει το Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο στις επιχειρήσεις τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και της Κεντρικής Μακεδονίας. Αλλά εφόσον μιλάμε για Ελληνοϊταλικό, καταλαβαίνω ότι υπάρχει κάτι αντίστοιχο και από την άλλη πλευρά, δηλαδή την πλευρά της Ιταλίας για την πλευρά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης. Σωστά? Ναι, έτσι όπως τα λέτε είναι. Όπως λέει το όνομα Έλληνο-Ιταλικό, δηλαδή εμείς είμαστε στο γκρουπ των διμερών επιμελητηρίων, που ο κύριος σκοπός μας είναι να αναπτύσσουμε συνεργασίες, εμπορικές συνεργασίες κυρίως, μεταξύ εταιρείες που ιδρεύουν είτε στη χώρα που έχουμε έδρα, τότε η Ελλάδα, και τη χώρα που ουνικά αντιστοιχεί στο δικό μας επιμελητήριο. Σε τέτοια περίπτωση είναι η Ιταλία. Τότε βοηθάμε και ιταλικές εταιρείες να έρθουν εδώ στην Ελλάδα να κάνουν business και εμπορικές συμφωνίες, και από την αντίστοιχη μεριά βοηθάμε τις ελληνικές επιχειρήσεις να βρουν αντίστοιχους partner της Ιταλίας. Δηλαδή η ροή είναι διμερή, όπως λέει και το όνομα. Είναι διμερή, όπως είναι και τα υπόλοιπα επιμελητηρία. Όπως είναι το γερμανικό, το αμερικάνικο, το βρετανικό, το ελληνογαλλικό κτλ. Που γενικά είναι όλα διμερή επιμελητήρια με τις οποίες συνεργαζόμαστε στενά όλη τη χρονιά. Κατανοητό. Πόσο εύκολο θεωρητικά είναι, εντάξει, φαντάζομαι παλιότερα ήταν πολύ πιο δύσκολο και γι' αυτό ήταν πολύ απαραίτητη η χρήση τέτοιων συνδέσμων στην πράξη. Τώρα νομίζω με το ίντερνετ ότι φαντάζομαι μάλλον ότι θα είναι λίγο πιο εύκολα. Αλλά πόσο εύκολο είναι σήμερα να έρθει ένας επιχειρηματίας σε εσάς και να προσπαθήσει να χτίσει ουσιαστικά σχέσεις με κάποιους ομολογούς του στην Ιταλία? Σίγουρα η δουλειά μας έχει πάρει μια εξειδίκευση διαφορετική. Όταν πρώτο ήρθα στο 2004, υπήρχε ήδη φυσικά το ίντερνετ, αλλά δεν υπήρχε η γνώση της ξένη αγορά. Έτσι. Σήμερα, βέβαια, και οι εταιρείες μεγαλώνουν, νέα παιδιά λαμβάνουν κάποιες θέσεις, σημαντικές θέσεις μέσα στις διαφορετικές εταιρείες. Τότε καταλαβαίνετε η τεχνολογία βοηθάει πάρα πολύ την εξέλιξη του εμπορίου. Τότε και το επιμελητήριο με κάποιο τρόπο πρέπει να ακολουθεί έτσι μια διαδρομή εξελίσσεως, τεχνολογία, καινοτομία κτλ. Για να μπορούμε να παρέχουμε κάθε χρόνο καινούργιες υπηρεσίες, καινούργια καινοτόμα προϊόντα κτλ. Σήμερα, απλά όπως ήταν 20 χρόνια πριν, η δουλειά του επιμελητήριου δεν είναι μόνο κάποιες εύκολες ή μάλλον απλές έρευνες αγορά ή έρευνα αντίστοιχο partner της Ιταλίας. Σήμερα πρέπει όχι μόνο να λαμβάνουμε τέτοια έρευνα, αλλά να λαμβάνουμε εμείς την πρώτη επαφή, γιατί οι περισσότερες εταιρείες καμιά φορά δεν μιλάνε την ιταλική γλώσσα. Αν λαμβάνουμε εμείς το πρώτο κομμάτι, προσπαθούμε να παρουσιάζουμε εμείς οι εταιρείες που έχει ενδιαφέρον προ την ιταλική αγορά και να τους πάμε
σε ένα τραπέζι για να μπορούν να κλείσουν πιθανές συνεργασίες. Ή προσεγγίσουμε και επενδύσεις, έτσι. Ένα μεγάλο κομμάτι της δράσης μας καθημερινά είναι να βοηθήσουμε και ιταλικές εταιρείες που έχουν μεγάλη δραστηριότητα εδώ στην Ελλάδα να ιδρεύουν μήπως ένα παράρτημα ή να βοηθήσουμε έτσι να αναπτύσσουν ένα πρώτο κομμάτι, ένα πρώτο βήμα προς ελληνική αγορά. Δίνουν και after service, ας πούμε, που γενικά καμιά φορά είναι δύσκολο να το παρέξει αποστάσεως από την Ιταλία. Κατανοητό. Τρέχετε και κάποια προγράμματα όμως, κύριε Νταλαπούπα, οπότε θα ήθελα να τα δούμε και λίγο αναλυτικά, αν θέλετε. Άρα, μπορεί κάποιος επιχειρηματίας ο οποίος εγγράφεται στα μέλη σας, πληρώνει το αντίτιμο το οποίο υπάρχει, μπορεί να λάβει μέρος σε εκθέσεις οι οποίες γίνονται στην άλλη πλευρά του Ιωνίου Πελάγους, δηλαδή να γίνουν στην Ιταλία. Κάνετε τέτοιες δράσεις από ό,τι ξέρω. Άρα, αν θέλετε, δώστε μας λίγο ένα καλεντάριο, ένα ημερολόγιο δράσεων. Που, εντάξει, φυσικά καταλαβαίνουμε ότι σήμερα είναι λίγο περιορισμένο λόγω των καταστάσεων του κορονοϊού. Αλλά υπό νορμάλ συνθήκες, πώς ήταν, ας πούμε, μια χρονιά σας? Η χρονιά γενικά έβλεπε ένα ημερολόγιο που κάθε μήνα θα είχαμε κάποια δράση. Όπως λέγατε εσείς, τα μέλη του επιμελητήριου, εκτός που έχουν πρόσβαση σε κάποιες βασικές υπηρεσίες, όπως η έρευνα σε αγορά, ας πούμε, ή και μια επαγγελματική υπηρεσία μεταφράσεως, έτσι, αντικειμένων, κειμένων κτλ. Φυσικά διοργανώνουμε μέσα στη χρονιά. Και τη σφραγίδα της Χάγης είναι αυτά, καλά τα λέω? Όχι, η σφραγίδα της Χάγης είναι κάτι διαφορετικό. Πιστοποιούμε γιατί, σαν ιταλικό επιμελητήριο, πιστοποιημένοι μεταφραστές. Τότε η σφραγίδα της Χάγης είναι για να αποδεικνύεται τη γνησιότητα του εγγράφου. Okay. Είναι κάτι που είναι αρμόδιο όμως η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εντός κάποια. Ή η πρεφετούρα όπως είναι στην Ιταλία. Εμείς μεταφράζουμε απλά επικαλματικά κάποια κείμενα που γενικά έχουν ανάγκη εταιρείες. Okay. Εκτός από αυτά, βέβαια, τα μέλη του επιμελητήριου έχουν προτεραιότητα σε κάποιες επιχειρηματικές αποστολές που κάνουμε βασικά στην Ιταλία, φυσικά. Ας πούμε, έχουμε κάποιες συνεργασίες με εκθεσιακά κέντρα. Εκθεσιακά κέντρα του Μιλάνου, ας πούμε, του Ρίμινη, στη Βιτσέντσα, στη Βερόνα και στην Πολόνια. Μόλις ολοκλήρωσε μια επιχειρηματική αποστολή στο Ρίμινη, σε μια έκθεση που λέγεται Κομόντο, που γενικά μάλλον είναι ένα από τα δύο κορυφαία γεγονότα πάνω σε ανακύκλωση και ανανεώσιμη πηγές ενέργεια. Τέλος Ιανουαρίου τώρα διοργανώνουμε μια αποστολή σε μια πολύ μεγάλη έκθεση που γίνεται πάλι στο Ρίμινη, λέγεται Σίτζεπ. Στο τζελάτο αρτιζανάλε, δηλαδή στο παραδοσιακό παγωτό, στην αρτοπία και τη ζεχαροπλαστική. Το Φεβράριο θα είμαι στη Βερόνα για μια έκθεση Progetto Foco, στην οποία διαχειρίζουμε 16 Έλληνες εκθέτες. Η έκθεση, ας πούμε, αφορά η παραγωγή ενέργεια από το καύσιμο, από το ξύλο. Δηλαδή, όπως βλέπετε, έχει διάφορα. Αλλά δεν είναι μόνο εμπορικές αποστολές στα πλαίσια της εκθέσης. Γίνονται και κάποια σεμινάρια, υπάρχουν και επαγγελματικά φόρουμ. Μάλλον θυμάστε λίγο pre-COVID είχαμε το Μανισό στο Hyatt, που είναι ένα οικονομικό φόρουμ. Αυτή τη στιγμή είναι σε παύση γιατί δεν ξέρουμε αν πραγματικά μπορούμε να το... Το διοργανώνατε εσείς αυτό το... Το διοργανώνουμε εμείς μαζί με μια εταιρεία που συνεργαζόμαστε από την Αθήνα, αλλά το οργανώνουμε για τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε υπεύθυνοι για την διοργάνωση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το γνωστό Μάνισο, το τρίμερο συναντήσεων επιχειρηματικών. Στο Χάγετ. Στο Χάγετ, ακριβώς. Αυτό δεν το γνώριζα, να σου πω την αλήθεια, ότι το οργανώνατε εσείς. Προφανώς και ήξερα την ύπαρξή του, είχα πάει πάρα πολλές φορές, απλά δεν είχε τύχει ποτέ. Από το 2008. Από το 2008. Τώρα, βέβαια, από το 2020 είχαμε την πανδημία του COVID. Κάποια πράγματα δεν έχουν γίνει. Λίγο υπομονή. Ελπίζουμε από το χρόνο λίγο να μπορούμε να γυρίσουμε σε μια ομαλότητα και στις δράσεις σαν Ιταλικό επιμελητήριο. Και κάτι που έχουμε γενικά, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να φέρω και ένα know-how από την Ιταλία, γιατί δεν κρυβόμαστε. Η Ιταλία είναι μια προχωρημένη οικονομία. Έχει πάρα πολλά μοντέλα που γενικά μπορεί και η Ελλάδα να τις ακολουθήσει και να τα τη γράψει, όπως είναι το τουρισμό, ας πούμε, ο ίνο τουρισμό, την γαστρονομία, ας πούμε. Είναι κάποια μοντέλα που γενικά θεωρούμε βασικό έργο του Ιταλικού επιμελητήριου να φέρουμε τέτοια μοντέλα εδώ στην Ελλάδα για να μπορούν να βρουν όθηση και εξέλιξη, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Αυτό που συζητούσαμε και εκτός αέρα ήταν κάτι το οποίο το συνάντησα εγώ στη Βοστόνη πρώτη φορά και το συζητήσαμε έξω, το Ιταλί, το οποίο
προκύπτει από το IOTATAF, δεν είναι IOTATAF, είναι EAT, το οποίο προκύπτει από το TROO, δηλαδή TROO Ιταλικά. Ένα project το οποίο το είδα εγώ στην Βοστόνη, αλλά με μάγεψε τόσο πολύ και πραγματικά μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση για ποιο λόγο δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς κάτι αντίστοιχο από τη χώρα μας. Ουσιαστικά, για να καταλάβετε, κυρίες και κύριοι, είναι ένας χώρος, ένας μεγάλος χώρος, όπου έχουν μαζεμένο πάρα πολλά εστιατόρια από τζελατερίες, δηλαδή πακοτατζίδικα, πιτσαρίες, μέρη που κάνουν πάστα, μακαρόνια, αλλά όχι μόνο αυτό, δηλαδή πας και για να φας εκεί πέρα, αλλά και για να γευτείς τα κρασιά ή το λάδι που βγάζουν το τοπικό προϊόν. Και υπάρχει πραγματικά win-win κατάσταση, γιατί από τη μία ο τουρίστας, μάλλον ο πολίτης της Βοστόνης, γίνεται εν δυνάμει τουρίστας της Ιταλίας, γιατί γεύεται εκεί πέρα τα προϊόντα και μετά θέλει να πάει στην Ιταλία και να τα γευτεί και εκεί, όντας στη μαμά πατρίδα, να το πούμε έτσι. Και από την άλλη πλευρά, ο ντόπιος παραγωγός μπορεί να στείλει εύκολα τα προϊόντα του μέσα από ένα πολύ εύκολο δίκτυο διανομής στην Αμερική ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα έχει αυτό το project. Και πραγματικά, το συζητήσαμε έξω, κύριε Ντελαπούπα, είναι κάτι πολύ έξυπνο, το οποίο κακώς δεν το έχουμε κάνει και εμείς σαν χώρα. Δεν είναι κακό να αντιγράφεις, νομίζω. Δεν υπάρχει, καθόλου. Δεν υπάρχει παρθενογένεση στον κόσμο. Αλλά αυτό το πράγμα ήταν κάτι το οποίο πραγματικά μου κίνησε την περιέργεια. Άρα δουλεύει αυτό το μοντέλο, έτσι? Δουλεύει και καταπληκτικά κιόλας. Γιατί εμείς θεωρούμε, τα Ιταλοί δεν τη θεωρούμε μαγαζί εκεί που μπορούμε να αγοράζουμε μόνο προϊόντα ή να γευτούμε ιταλικές σύνταγες. Γενικά εμείς θεωρούμε μια πλατφόρμα, έτσι. Δηλαδή, έρχεται ο ξένος, κάθεται όχι μόνο σε τραπέζι, αλλά βλέπεις και βιτρίνες, βλέπει προϊόντα, μπορεί να συμμετέχει σε γεύσεις γνωσίες, είτε ίνο, είτε με τοπικά προϊόντα της Ιταλίας, μπορεί να τα αγοράζει, διοργανώνονται μέσα σεμινάρια, cooking class κτλ. Δηλαδή μπορεί να ζήσει μια ολοκληρωμένη ιταλική εμπειρία. Έτσι. Ούτως ώστε μπορεί να πάει σπίτι και με τα δικά του τα προϊόντα που έχει γευτεί εκεί στο τόπο μπορεί να τα φέρει και σπίτι. Το ωραίο είναι αυτή, τα λέμε πλατφόρμα, γιατί συνήθως μέσα το Ιταλί και ένα πρόγραμμα πιστοποίηση ιταλικών εστιατορίων στο εξωτερικό που διακηρύζουμε εμείς για την Ελλάδα, δηλαδή μπορούμε να ζήσουμε μια ολοκληρωμένη εμπειρία και πρώτα απ' όλα να δίνουμε αξία στα τοπικά προϊόντα παραγωγής Ιταλία, που είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εγώ το λέω από την αρχή, η Ελλάδα δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα ιταλικά προϊόντα, μιλάω για την νέο γαστρονομία, έτσι, γιατί και οι παραγωγές, ας πούμε, και η μεσογειακή διέτα που μας ενώνει και τα λοιπά, είναι πολύ σημαντική. Πραγματικά η Ελλάδα δεν έχει τίποτα να ζηλέψει. Το θέμα είναι που γενικά δεν βρήκαμε ακόμα εδώ στην Ελλάδα ένα τρόπο να δώσουμε το add value, δηλαδή προσθέμενη αξία, στα δικά μας τοπικά προϊόντα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια ελληνική κουζίνα, αλλά δεν δίνουμε την αξία πραγματικά στα τοπικά προϊόντα. Γιατί κάθε περιφέρεια, κάθε νομαρχία μπορεί να έχει τα δικά του τα προϊόντα. Δεν βρήκαμε ακόμα έναν τρόπο να δώσουμε την σωστή αξία που γενικά θέλει. Να δώσει αυτή την υπεραξία την υπεραξία, οποία προσθέτει ουσιαστικά το Made in Italy. Το Made in Greece δυστυχώς δεν το έχουμε καταφέρει αυτό να το κάνουμε. Δηλαδή πραγματικά το Made in Italy θεωρείται μπραντάρισμα. Είναι ακριβώς, μάρκα. Είναι, ναι. Σαν να λέμε μάρκα. Ακριβώς. Δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει να το κάνουμε αυτό στη χώρα μας. Και είναι κρίμα. Είναι κρίμα γιατί. Φανταστείτε που γενικά υπήρχαν στο παρελθόν κάποια έρευνα όταν λένε πού είναι τα brand name πιο γνωστά, που μιλάμε για την Visa, για την Coca-Cola κτλ. Όταν μιλάμε για Ιταλία, εκτός από τη Ferrari, τη Ferrero, για τις σοκολάτες κτλ., μιλάμε για ένα Made in Italy, που γενικά δεν είναι μια εταιρεία, αλλά γενικά είναι ένα brand name τόσο γνωστό στον κόσμο. Και όταν μιλάμε για Made in Italy, κατευθείαν το μυαλό μας πάει στη μόντα, στην γαστρονομία, στη φινίτσα, στη σκουλτούρα της Ιταλία, της πόλης της Ιταλίας. Είναι φανταστικό αυτό. Ακόμα και στον καφέ, άσχετο που πάρα πολλοί νομίζουν ότι ο καφέ, ο εσπρέσο είναι από εκεί. Αλλά ουσιαστικά δεν είναι. Ούτε ένα φυτό καφέ έχουμε στην Ελλάδα. Μια ρίζα δεν έχουν στην πραγματικότητα. Όμως, το εσπρέσο όμως είναι η βιτρίνα, ένα από τις βιτρίνες του Made in Italy. Πραγματικά. Ξέρετε, γνωρίζετε μήπως αν το Ιταλί χορηγείται από το κράτος, αν έχει ουσιαστικά αν το βοηθάει το Ιταλικό κράτος σαν πλατφόρμα, όπως είπατε, εξωστρέφειας. Γιατί θα θεωρούσα ότι θα έπρεπε να το βοηθάει. Δεν το γνωρίζω να το βοηθάει, αλλά θα έπρεπε να το βοηθάει. Είναι με ιδιωτική βέβαια πρωτοβουλία πρώτα απ' όλα. Έτσι. Mm-hmm. Βέβαια το κράτος όμως, γιατί στηρίζεται τέτοιες προσπάθειες στο εξωτερικό, αντιπρότιση το τοπικό προϊόν και τη φιλοσοφία της Ιταλικής κουλτούρα κτλ. Συνδράμει με κάποιο τρόπο, δηλαδή και το Υπουργείο Ανάπτυξη, το Υπουργείο Αγροτική Οικονομία κτλ. Στηρίζεται με κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Στηρίζεται όχι μόνο ας πούμε, οικονομικά, αλλά χρησιμοποιεί τέτοιες πλατφόρμες όμως του Ιταλί για να προωθήσει. Δηλαδή
ας πούμε, θα σας κάνω ένα παράδειγμα. Αν αύριο η περιφέρεια του Βένετο ή η Απούλια θέλει να προωθήσει ή να κάνει μια διαφημιστική καμπάνια σε ένα συγκεκριμένο προϊόν, επιβάλλεται να περάσει από πλατφόρμα όμως Ιταλή ή τα πιστοποιημένα ιταλικά εστιατόρια στο εξωτερικό και να προωθήσει τα δικά του τα προϊόντα. Αυτό καταλαβαίνετε που γενικά είναι ένα σύστημα ένωσης ή συνεννόησης μεταξύ φορέων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν γίνεται σπατάλη κονδυλίων γενικά όταν καταλαβαίνετε 20 περιφέρειες της Ιταλίας. Αν θέλουν να βγουν στην αμερικάνικη αγορά, καταλαβαίνετε που είναι τα κονδύλια όμως μέσα πλατφόρμα όμως του Ιταλή και τα ιταλικά πιστοποιημένα ιταλικά εστιατόρια. Γενικά είναι ένα ενιαίο εργαλείο προώθηση χωρίς σπατάλη. Κατανοητό. Ένα από αυτά όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, ήταν και τα project που τρέχατε και στη Θεσσαλονίκη, κύριε Ντελαπούπα, όπως το street food, το ιταλικό, το οποίο γινόταν στην Αγία Σοφία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει Θεσσαλονικιός ο οποίος να μην είχε ακούσει, να μην είχε δει, πόσο μάλλον να γευτεί τα ιταλικά φαγητά στο κέντρο της πόλης, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Κάτι το οποίο δυστυχώς δεν το έχουμε ούτε για φέτος, αλλά θέλω να μου πείτε αν υπάρχει τουλάχιστον η θέληση, να το πω έτσι, να γίνει σε δεύτερο χρόνο αργότερα. Θέληση σίγουρα υπάρχει, γιατί δεν σας κρύβω που γενικά ήταν ένα γεγονός που γενικά είχε μεγάλο ενδιαφέρον και από το κοινό, έτσι, και τον απλό κοινό. Δυστυχώς λόγω COVID το σταματήσαμε με κάποιο τρόπο, το περιορίζαμε με κάποιο τρόπο. Ελπίζουμε μήπως από το Μάιο, σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκη, να μπορούσαμε να το ξαναπαρουσιάζουμε. Αλλά βέβαια δεν είναι μόνο. Δεν είναι μόνο μία σειρά από γεύσεις, αλλά είναι πώς η Ιταλία βγαίνει στο εσωτερικό. Είναι η κουλτούρα μας, έτσι, που περνάει από ένο γαστρονομία. Και εκεί διοργανώνουμε πραγματικά και γεύση γνωσία ίνου, πρόπερση, πριν το COVID, καλέσαμε και δύο πιτσαντόρες από την Νάπολη και παρουσιάζουμε ιταλική γνήσια ναπολιτάνικη πίτσα. Μην ξεχνάμε και εδώ και δύο χρόνια η ναπολιτάνικη πίτσα έχει γίνει κληρονομιά UNESCO. Ναι, όσον αφορά την γαστρονομία. Φέραμε πιαντίνη από τη Εμίλια Ρωμάνια. Γενικά έχουμε έναν αντιπρόεδρο μας που έχει ένα γνωστό ιταλικό εστιατόριο στη Θεσσαλονίκη που γενικά κάνει και show cooking, έτσι, με πάστα και συνταγές κτλ. Καλούμε κόσμο να βγει στη κουζίνα, και μαγειρεύει μαζί μας. Δηλαδή είναι μια γιορτή του ιταλικού food, Μαζί με τη μυρωδιά, ξέρετε ότι που δεν υπάρχει γεύση χωρίς τη μυρωδιά, είναι η πιο ισχυρή ανάμνηση που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Οπότε νομίζω ότι αυτό συμβάλλει στο να δημιουργήσεις και να χτίσεις μια κουλτούρα που θες να κάνεις τον πολίτη, όλο του κόσμου, να επισκεφτεί την Ιταλία. Αντίστοιχα, εγώ θέλω και ζηλεύω καλοπροαίρετα αυτά που έχετε καταφέρει στην Ιταλία και θέλω με κάποιον τρόπο να τα δω να γίνονται και στη χώρα μου. Αυτό είναι ένα στοίχημα, νομίζω, που πρέπει να το βάλουν. Το έχει βάλει και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με το μακεδονικά προϊόντα. Προσπάθησε να μπραντάρει τα μακεδονικά προϊόντα με αυτό το όνομα, ότι να καταλάβουμε ότι πέρα από τα POP, από τα προστασίας προέλευσης και τα λοιπά προϊόντα, προσπαθεί να μπραντάρει τα προϊόντα της Κεντρικής Μακεδονίας και είναι ένα από τα θετικά της Περιφέρειας αυτό εδώ. Νομίζω ότι πρέπει να το πιστώσουμε στον κύριο Μπάτο. Αλλά δεν φτάνει μόνο μια περιφέρεια για να συνεχίσει όλο αυτό όπως ένα χελιδόνι φέρνει την άνοιξη. Θέλουμε μια συλλογική προσπάθεια, μια γενικότερη προσπάθεια από την πλευρά και του Υπουργείου Εξωτερικών αλλά και του Υπουργείου Ανάπτυξης για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα που τα βλέπουμε. Το μοντέλο είναι δίπλα μας και το βλέπουμε. Δεν σου λέω να το αντιγράψεις 100%. Πάρ' το και κάντο στα δικά σου σχέδια, στα δικά σου, βάλτε στα δικά σου παπούτσια, ας το πούμε έτσι, και περπάτα με αυτό. Αυτά τα προϊόντα που έχουμε στην Ελλάδα αξίζουν να πάρουν αυτή την υπεραξία. Γιατί αυτό που λέμε και εμείς οι Ιταλοί πάντα, δηλαδή πίσω από ένα τοπικό προϊόν και να μην είναι pop, και να είναι πουέ, δηλαδή γεωγραφική ένδειξη κτλ. Ναι. Ή τουλάχιστον είναι μια παράδοση από το τόπο. Φανταστείτε που πίσω από κάθε τέτοιο προϊόν υπήρχε κόπο. Υπήρχε κόπο από τους ανθρώπους που διατήρησαν τέτοιες παραδόσεις. Έχουν καθεί και ζωές πίσω από αυτά τα προϊόντα για να διατηρούν όπως είναι σήμερα κτλ. Είναι προϊόντα που μερικά πριν 200 χρόνια έτσι ήταν και σήμερα είναι έτσι. Δηλαδή, όλα αυτά τα προϊόντα αξίζουν μια αξία, αξίζουν να το προστατεύουμε και αξίζουν και ένα brand name, ένα πιστοποιημένο κάτι για να μπορεί να συνεχίζουν να υπάρχουν και για το μέλλον. Έτσι. Και να καταλαβαίνει ο καταναλωτής τι σημαίνει το pop, τι σημαίνει το πουγουέ κτλ.
Για να κλείσουμε, σύνορα Ντελαπούπα, θέλω να μου πείτε πόσο εύκολο είναι κάποιος να γίνει σήμερα μέλος του επιμελητηρίου σας και αν προλαβαίνει κάποιος επιχειρηματίας ο οποίος μπορεί να μην γνώριζε. Μιλήσατε τώρα για το Progetto Foco και για το CIGEP, το οποίο CIGEP φαντάζομαι προλαβαίνει κάποιος να πάρει μέρος, όχι? Η αποστολή είναι ακόμα σε εξέλιξη φυσικά. Έχουμε πρωτεσμία λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Μετά με κάποιο τρόπο οι συμμετοχές κλείνουν, γιατί αυτοί θα γίνουν 23 με 26 Ιανουαρίου. Πρέπει να γίνουν η διοργάνωση, απαιτεί να κλείσουμε και τα εισιτήρια, να κλείσουμε τα απαραίτητα ξενοδοχεία. Και πρώτα απ' όλα δεν είναι μόνο αποστολή που πάμε επίσκεψη στην έκθεση. Διοργανώνουμε κάποια σειρά B2B για τις εταιρείες. Τους κλείνουμε ραντεβού με ιταλικά εργοστάσια, ανάλογα από τον ενδιαφέρον. Αλλά η πρόσκληση του επιμελητηρίου είναι πάρα πολύ απλά. Ένα απλό email, ένα πάρκο, ένα απλό τηλεφώνημα στα γραφεία μας. Θα λαμβάνουμε εμείς η διαδικασία εγγραφή για τα μέλη και αμέσως μετά, μόλις εγκριθεί και από το ΔΣ, γιατί το καταστατικό γράφει αυτό, δηλαδή κάθε εγγραφή μετά πρέπει να περάσει από το ΔΣ, που είναι θέμα ημερών. Φυσικά, αρκεί κάθε καινούριο μέλο να λαμβάνει τις πληροφορίες απαραίτητες. Τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε, τις αποστολές που θα κάνουμε, τις δράσεις κτλ. Συν φυσικά κάποιες newsletter που στέλνουμε με ευκαιρίες από την Ιταλία κτλ. Μια σειρά από υπηρεσίες που γενικά είναι άμεσες. Και αντίστοιχα πρέπει να ξέρει για τις υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να έχει. Και υποχρεώσεις φυσικά. Δίνουμε κάτι, αλλά υπάρχουν και υποχρεώσεις. Αυτή είναι η λογική του Δούνε και Λαβίν. Το Κάμαρα de Commercio, το οποίο βρίσκεται πάνω στην Εγνατία, στην πρώην Εγνατία, στην Νίνκ Κωνσταντίνου Καραμαλή. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, ακριβώς, 47. Το κρίμα είναι ότι έκλεισε το Ιταλικό Ινστιτούτο, κύριε Ντελαπούπα, και το οποίο νομίζω ότι λείπει από τη Θεσσαλονίκη μας. Το είχα επισκεφτεί γι' αυτό και ξέρω πως ήταν. Ήταν ένα υπέροχο κτίριο, μια πολύ όμορφη βιβλιοθήκη. Το οποίο δυστυχώς όμως δεν το έχουμε πια. Έχουμε περάσει δύσκολες στιγμές, γιατί στο 2001 μας κλείσανε το Γενικό Προξενείο. Τώρα έχουμε επίτιμο προξενείο. Πάνω στη... Ήτανε πάλι στη Φλέμινγκ. Δεν μιλάμε τώρα για την βίλα που είχαμε στη Βασίλισσα Όλγας, γιατί okay. Αυτό ήταν ιστορικό κτίριο πολύ, πολύ παλιό. Αλλά η τελευταία ήταν στο εμπορικό κέντρο Χονταστή Παπαναστασίου, που ήταν το παλιό κτέλ Χαλκιδική, αν θυμάστε. Και εκεί ήταν το επιμελητήριο, πριν να μεταφερθεί στο καινούριο κτίριο που έχουμε τώρα κοντά στο Ιπποκράτειο, στην Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ναι. Το Κονιάκο. Αλλά μετά στο 2016 μας κλείσανε και το Μορφωτικό Ινστιτούτο. Θεωρούμε τώρα η μόνη Casa Italia που έμενε τώρα σήμερα στην πόλη, στο δικό μας Ιταλικό επιμελητήριο, μαζί με το επίτιμο προξενείο. Αλλά μην ξεχνάμε όμως ότι η πόλη δραστηριοποιείται και είναι μέσα στο Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, είναι Ιταλική φιλολογία. Και φυσικά η εταιρεία Dante Alighieri, που ονικά είναι ένα φορέας πρώτης για την Ιταλική κουλτούρα και γλώσσα. Πόσο κόσμο έχετε περίπου Ιταλούς στην Θεσσαλονίκη, γνωρίζετε, έχετε εικόνα? Αυτό είναι ένα δύσκολο να το μετρήσουμε, με την έννοια που το προξενείο έχει ένα κατάλογο που είναι Ιταλών, που είναι επίσημα και γραμμένοι στο προξενείο. Μιλάμε τώρα για Θεσσαλονίκη και η μητροπολιτική περιοχή, με Θεσσαλονίκη, είναι γύρω στα 1.400 άτομα που έχουν δικαίωμα ψήφος. Αλλά δεν σας κρύβω που το Ιταλικό επιμελητήριο, το επίτιμο προξενείο που είναι στον ίδιο κτίριο, εγώ προσωπικά βλέπω πολύ κόσμο που περνάει κάθε μέρα. Υπάρχει πάρα πολύ κόσμο που γενικά δεν είναι επίσημα και γραμμένο στα τέτοια. Αλλά όπως εμένα που με έχει τύχει πριν 20 χρόνια, κάποιος Ιταλός, κάποιος νεαρός που έχει η κοπέλα Ελληνίδα που πηγαίνω, έρχεται κτλ. Ή κόσμο που γενικά έχει και εμπορικές συναλλαγές με τέτοια περιοχή, αλλά δεν μένει μόνιμα εδώ στην Ελλάδα. Τότε πηγαίνω, έρχεται. Ας πούμε 6 μήνες εδώ, 6 μήνες εκεί. Και τώρα υπάρχει το φαινόμενο που για η φόρο απαλλαγή που είναι για και τους συνταξιούχους, που γενικά είναι τα τελευταία χρόνια. Ισχύει αυτό. Αρχίζουμε τα τελευταία 6 μήνες, δεν σας κρύβω, που γενικά υπάρχει ενδιαφέρον από τις συνταξιούχες της Ιταλίας και αρχίζουν να μας στέλνουν email για να μαζεύουν πληροφορίες τι συμβαίνει με αυτή την φόρο απαλλαγή, αν μπορούν να έρθουν εδώ να ζήσουν κτλ. Γιατί βλέπουν, η Ελλάδα, ξέρουμε, είναι χώρα της θάλασσας, του ήλιου. Λίγο πιο, η Ελλάδα λίγο πιο soft, είναι λιγότερο στρες από τη Βόρεια Ιταλία. Αντίστοιχης ποιότητας Ιταλική Μεσογειακή περιοχή, η οποία όμως είναι πιο οικονομική σε σχέση με τις καταστάσεις της Ιταλίας και αντίστοιχα οι συνταξιούχοι Ιταλοί έχουν πιο υψηλό εισόδημα σε σχέση με τους συνταξιούχους Έλληνες. Άρα είναι πολύ εύκολο ένας συνταξιούχος Ιταλός να πάρει τα πράγματά του, να παίρνει τη σύνταξή του και να τη σπαταλάει στη χώρα μας. Γιατί σας κρύβω, εγώ που προέρχομαι από τη Βενετία,
360 μέρες του χρόνου, ας πούμε τουλάχιστον 200, βλέπουμε βροχές. Ο Μίχλη βροχές κτλ. Καταλαβαίνετε ένα σύνταξιο από Μιλάνο, Βενετία ή κάτι κτλ. Το Ρήνο, να έχει το όρομα να έρθει εδώ στην Ελλάδα να ζήσει με 300 μέρες του χρόνου με ήλιο, βοηθάει. Κύριε Ντελαπούπα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Νομίζω ότι ήταν μια ωραία ευκαιρία να γνωριστούμε και να γνωρίσουν και οι τηλεθεατές ουσιαστικά το τι κάνει το Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο στην Θεσσαλονίκη. Αλλά πέρα από αυτό, ήταν μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε γενικά για την σύζευξη των δύο χωρών, αλλά και για το πώς μπορούμε να πάρουμε κάποια στοιχεία και να τα χρησιμοποιήσουμε με το δικό μας τρόπο, εννοείται. Ναι, σημαντικό ο ρόλος μας, γιατί υπενθυμίζουμε γενικά η Ιταλία μαζί με την Γερμανία είναι στις πρώτες δύο εμπορικά πάρτεν της Ελλάδος. Τότε η παρουσίασή μας εδώ στην Ελλάδα είναι πολύ, πολύ σημαντική. Και εγώ προσωπικά είμαι διαθέσιμος όποια ελληνική εταιρεία ενδιαφέρεται προς την υπηρεσία του Ιταλικού Επιμελητήριου, τους δεκτώ στα γραφεία μας, βάσει όλα τα μέτρα του COVID που έχουμε κτλ. Γιατί θεωρούμε το επιμελητήριο μια οικογένεια πρώτα απ' όλα. Από τους ανθρώπους γενικά έχουν την καρδιά της Ιταλίας και την Ελλάδα μαζί και να έχουν θέληση να κάνουν θετικές κινήσεις προς τους δύο χωρών. Τότε σας περιμένω στα γραφεία μας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ντελαπούπα. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας.